Με περισσότερα από 95 εκατομμύρια Αμερικανούς δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά της COVID-19, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη χαλάρωση της χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, εκτός εάν πρόκειται για πολύ συχνά μέρη. Η επικυρωποιημένη οδηγία αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Biden να επιστρέψει τη χώρα σε κάποια κατάσταση κανονικότητας και να πείσει τους νέους να κάνουν το εμβόλιο. Εξαιρετική πρόοδο χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αυτή την εξέλιξη. Εάν εμβολιαστείτε, μπορείτε να κάνετε περισσότερα πράγματα με μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και σε εσωτερικούς. Έτσι, για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη, ειδικά αν είστε νεότεροι, πιστεύετε ότι δεν το χρειάζεστε, αυτός είναι ένας άλλος σημαντικός λόγος για να κάνετε το εμβόλιο. Τώρα. Λόγω COVID-19 έχουν χάσει τη ζωή τους σχεδόν 573.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ. Δόξα τω Θεώ, είμαι τόσο χαρούμενη που δεν χρειάζεται να φοράμε τις μάσκες όταν είμαστε σε εξωτερικούς χώρους. Εγώ τη φοράω γιατί είμαι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του κέντρου. Δεν πρόκειται να εκμεταλλευτώ τη ζωή άλλων ανθρώπων. Αυτό δεν θα το κάνω. Θα φοράω τη μάσκα μου και θα είμαι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Ενώ ο Τζο Μπάιντεν προωθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού, ένα ιδιωτικό σχολείο στη Φλόριντα έχει απαγορεύσει τους εκπαιδευτικούς να εμβολιαστούν. Ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται ότι μπορεί να μεταδίδουν κάτι από το σώμα τους που θα μπορούσε να βλάψει τη γονιμότητα και την ανάπτυξη γυναικών και παιδιών. Οι επικριτές λένε ότι η κίνηση αυτή είναι ένα ακόμη παράδειγμα των κινδύνων της παραπληροφόρησης.